προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία για την πορεία της γερμανικής οικονομίας στους τελευταίους δύο μήνες. Η μετρήση σειράς δεικτών για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο είναι κατώτερη των προβλέψεων των αναλυτών, ανοίγοντας έναν κύκλο συζητήσεων για τη δυναμική της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, αλλά και για την πολιτική της λιτότητας στην Ευρωπεριφέρεια, την οποία η Γερμανία συνεχίζει να ευαγγελίζεται. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τελευταία στοιχεία για τη γερμανική οικονομία, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε 4% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν και έχει αυξηθεί κατά 1,6%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση από τον Ιανουάριο του 2009. Οι αναλυτές ανέμεναν πτώση 1,5%. Η παραγωγή επενδυτικών αγαθών υποχώρησε κατά 8,8% τον Αύγουστο, των ενδιάμεσων αγαθών κατά 1,9% ενώ των καταναλωτικών αγαθών κατά 0,4%. Ένα ακόμη στοιχείο προβληματισμού για τη γερμανική οικονομία είναι και τα αποτελέσματα και τις βιομηχανικές παραγγελίες για τον μήνα Αύγουστο, οι οποίες υποχώρησαν κατά 5,7%. Ο Διεθνής Τύπος εξετάζει με προβληματισμό τα στοιχεία αυτά και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν για τη γερμανική αλλά και την ευρωπαϊκή οικονομία. Ενδεικτικός είναι ο τίτλος ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας Guardian. Τα τελευταία στοιχεία για τη βιομηχανία αυξάνουν τους φόβους για ύφεση στη Γερμανία. Στο άρθρο επισημαίνεται πως οι φόβοι αυτοί γίνονται έντονοι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Αυγούστου, καθώς επίσης και το γεγονός πως η πτώση που κατεγράφει είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Η Wall Street Journal φιλοξενεί άρθρο με τίτλο «Πτώση των στοιχείων για τη γερμανική βιομηχανία, τα δεδομένα γύρω ανησυχία για ελάχιστη ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο». Μάλιστα, στο άρθρο υπογραμμίζεται πως η γερμανική κυβέρνηση κατέβαλε προσπάθεια να ωρεοποιήσει τα στοιχεία, υποστηρίζοντας πως οφείλεται σε εποχικούς παράγοντες. Ο Economist φιλοξενεί άρθρο για τη γερμανική οικονομία με τίτλο «Οι τρεις ψευδεστήσεις». Σε αυτό επισημαίνεται πως τα τρία λάθη στην οικονομική πολιτική της Γερμανίας είναι πρώτον η πεποίθηση πως η χώρα θα παραμείνει ισχυρή απλά και μόνο συνεχίζοντας να κάνει ό,τι έκανε ως τώρα. Δεύτερον, η πεποίθηση πως η Γερμανία δεν έχει στην πραγματικότητα ανάγκη το ευρώ. Και τρίτον, η πεποίθηση πως το μόνο που θέλουν οι Ευρωπαίοι εταίροι της Γερμανίας είναι τα χρήματά της και έτσι η Γερμανία μετατρέπεται στο θύμα που φροντίζει για τη διάσωση της ζώνης του ευρώ. Ενδεικτικό της ανησυχίας που έχουν προκαλέσει τα αρνητικά στοιχεία για τη γερμανική οικονομία είναι δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel που προβλέπει την υποβάθμιση των προβλέψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ανάπτυξη γερμανικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως οι εκτιμήσεις του Ταμείου για την οικονομική ανάπτυξη Γερμανίας το 2014 αλλά και το 2015 θα διαμορφωθεί στο 1,5% για κάθε έτος, όταν οι προηγούμενες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ανάπτυξη 1,9% το 2014 και 1,7% το 2015.